Rockwood Γιάννης Γιοκαρίνης από τα παλιά, αλλά για να ακούσει ένα νέο καλλιτέχνη κατά από τη Final Touch. Κοίταξε να δεις, ένας δίσκος που αγαπώ και εγώ πολύ, το δισκάκι αυτό το αγαπώ και εγώ, το λατρεύω, συμμετέχω και εγώ. Ναι. Έτσι, και εύχομαι ολοψύχος, έτσι, από την ψυχούλα μου μέσα, να έχει καλό ταξίδι και ό,τι καλύτερο, και ό,τι καλύτερο για τον Γιάννη. Υπάρχουν πολλά παιδιά αυτές τις εποχές που κάνουν μια υπερπροσπάθεια, είναι δύσκολα τα πράγματα. Πώς πιστεύεις από την εμπειρία σου ότι ξεχωρίζει τελικά αυτός που θα προχωρήσει? Είναι πολύ, πολύ δύσκολα τα πράγματα και χρειάζονται συγκυρίες για να προχωρήσει κάτι σήμερα. Αξιοκρατία δεν υπάρχει, που είναι σημαντικό πράγμα. Δηλαδή τα καλά πράγματα τις πιο πολλές φορές μένουν πίσω. Έτσι, η δουλειά του Γιάννη είναι πραγματικά από τις καλές δουλειές που εγώ έχω ακούσει τελευταία. Ξαναλέω, εύχομαι να πάει καλά, να ταξιδέψει όμορφα. Και για να σε τρελάνω απόψε, γιατί είμαστε ροκ καταστάσεις απόψε, ήμουνα με το φίλο σου το Στέλιο το Πικάκι. Να είναι καλά τα φιλαράκια μου. Είπε τα καλύτερα λόγια. Σε έχει στην καρδιά του. Σε μια συνέντευξη που μου έδωσε από καρδιάς πραγματικά, γιατί ο Στέλιος γράφει τα πάντα. Το γνωρίζω όλο αυτό και το εύχομαι και εγώ να είναι καλά και πάντα καλά και μόνο καλά. Εσύ ερεθίσματα από την παράδοση παίρνεις, βάζεις μέσα στη μουσική σου? Δεν το κάνω για σόνι και καλά, έτσι. Από τις εμπειρίες που έχω και από τα πανηγύρια που έχω παίξει σαν μουσικός, έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα χρόνια. Έτσι, και έχω παίξει πανηγύρια, όχι αστεία. Όσο και βλάκας να είσαι, θα σου μείνει μια εμπειρία κάτι. Επειδή είσαι ροκ και έχεις καλή αίσθηση του χιούμορ, θέλω να μου δώσεις ένα τίτλο τραγουδιού σου για τη σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα. Δεν το έχω κάνει ακόμα το τραγούδι, μάλλον το έχω κάνει και δεν έχει βγει. Άστο. Υπάρχει όμως. Με προκαλείς και θα μιλήσω άσχημα, θα βρεις. Δώσε μου το τίτλο, μη μου πείσω. Δεν δίνω τίποτα, το κρατάω για έκπληξη. Ξεφτύλα. Η μόνη λέξη που έχω να πω είναι ξεφτύλα για την περίοδο αυτή που περνάμε στην Ελλάδα. Σε ενοχλεί όλη η κατάσταση, όχι μόνο καλλιτεχνικά, αλλά και στο. Όχι στο καλλιτεχνικό, αλλά γύρω στους ανθρώπους σου. Βέβαια. Όχι μόνο με ενοχλεί, με γονατίζει, μου τσακίζει την ψυχή, με σακατεύει όπως σακατεύει όλους τους Έλληνες.